Θα καλησπερίσουμε την βοήθεια της τεχνολογίας τον κύριο πρόδρομο Εμφιετζόγλου. Είναι ο πρόεδρος και υποψήφιος βεβαίως ευρωβουλευτής με τους πατριώτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς, ο κύριος. Λοιπόν, ευρωεκλογές κύριε Εμφιετζόγλου. Οι πατριώτες πού στοχεύουν, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών? Ο σκοπός μας είναι ένας και μόνο. Να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και τα παιδιά μας. Σκοπεύουμε να είμαστε και στην Ευρωβουλή, γιατί πολλά από τα ελληνικά προβλήματα είναι και ευρωπαϊκά. Για να υποστηρίξουμε μαζί με άλλους πατριώτες άλλων χωρών τα ευρωπαϊκά προβλήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται και με τα ελληνικά. Άρα ο Έλληνας πολίτης και ο κριτικός πολίτης, κύριε Εμφιετζόγλου, τι έχει να προσδοκά από το δικό σας κόμμα, από τους πατριώτες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Τι έχει να προσδοκά? Καταρχάς, θα θέσουμε με όλη μας τη δύναμη το δημογραφικό πρόβλημα. Διότι και η Ευρώπη γεννάει και η Ευρώπη δεν γεννάει και κάνει το λάθος να αντικαθιστά τους Ευρωπαίους νέους με μουσουλμάνους. Και αυτό θα το πληρώσει ακριβά και η Ευρώπη και η Ελλάδα. Το δεύτερο, θα ζητήσουμε ενίσχυση της κοινής αγροτικής πολιτικής, ώστε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, να μπορούν να πουλάνε τα εμπορεύματά τους σε μια εύλογη τιμή, να ενισχύονται περισσότερο, διότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ξέφρεγο αμπέλι. Όποιος θέλει, στέλνει, χωρίς δασμούς, χωρίς τίποτε. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε και τους Ευρωπαίους και αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά κυρίως τους Έλληνες, διότι αλλιώς και θα μείνουμε χωρίς προϊόντα και θα φέρνουμε όλα από το εξωτερικό, αλλά θα ερημώσουμε και την Ήπεθρο. Και στην Κρήτη μίλησα στη Ρέθυμνο με διάφορους κτηνοτρόφους, οι οποίοι μου λέγανε ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα ζωντανά τους, τα σφάσουν νωρίς, διότι οι τροφές, οι ζωοτροφές έχουν πάει στα ύψη πια. Και μου είπαν ότι είναι απαράδεκτη συμπεριφορά των εταιριών που κάνουν ΑΠΕ, που έρχονται μέσα στα χωράφια τους και επιμένουν ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν, να βάλουν ανεμογεννήτριες μέσα στα χωράφια τους. Ναι, βέβαια για τις ζωοτροφές, κύριε Εμφιετζόγλου, τουλάχιστον αυτό λέγεται κατά κόρον ότι έχει παίξει ρόλο για τις υψηλές τιμές και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή και διάφορες διεθνείς συγκυρίες. Και με δεδομένο βεβαίως ότι στην Ουκρανία παράγεται ένα πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Και στη Ρωσία αντιστοίχως έχουμε και το θέμα σε ό,τι αφορά τα γεωργικά με τα λιπάσματα. Σωστά. Πολύ σωστά. Το ερώτημά μας είναι άλλο. Για ποιο λόγο έπρεπε εμείς να καταστραφούμε λόγω της Ρωσίας και της Ουκρανίας? Τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Ευρώπης ήταν μια χαρά. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Όμως και όταν γίνεται ένας πόλεμος τόσο κοντά στη γειτονιά μας, κυριολεκτικά μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι κι αλλιώς δεν μας επηρεάζει? Μας επηρεάζει, ασφαλώς μας επηρεάζει. Αλλά εμείς, όπως κάθε ένας, πρέπει να σκέπεται κυρίως τα δικά του τα προβλήματα και τα δικά του τα συμφέροντα. Και όχι τα συμφέροντα των Αμερικάνων και των Ρώσων. Διότι ουσιαστικά δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, είναι πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, εις βάρος της Ουκρανίας, την οποία καταστρέφουν και διαλύουν, και έμεσα και εις βάρος της Ευρώπης, διότι στέλνουμε ένα σωρό εκατομμύρια δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να αποστερούνται οι πολίτες της Ευρώπης των βοηθημάτων τα οποία πρέπει να πάρουν για να μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και βλέπετε ότι η ακρίβεια έχει διαλύσει πλέον όλες τις χώρες, κυρίως δε εμάς, όπου επικρατούν τα καρτέλ, τα οποία
είναι και καρτέλ εσωτερικού και καρτέλ εξωτερικού και τόσα χρόνια δεν έκανε τίποτα ο Μητσοτάκης. Τώρα πρώτων εκλογών σκέφτηκε να κάνει κάποιους ελέγχους για το Θεαθήνε για να δείξει ότι δίθεν ενδιαφέρεται λόγω των εκλογών. Εντάξει, έστειλε και την επιστολή στη Φρουσούλα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν σας ακούω. Ναι, έστειλε και επιστολή στην πρόεδρο, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κανένας άλλος αρχηγός κόμμα, ηγέτης, ας πούμε, χώρας δεν έχει απευθυνθεί έτσι ζητώντας βοήθεια. Και απευθύνθηκε στην κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να πει τι, ότι η φέτα η δική μας πουλιέται στην Ευρώπη πιο φθηνά από την Ελλάδα. Και απευθύνθηκε, γιατί απευθύνθηκε τώρα και 5 χρόνια τι έκανε. Τώρα από τον εκλογών απευθύνθηκε. Και το ότι απευθύνθηκε, τι βελτίωση θα γίνει. Μπορεί η φον ντερ Λάιεν να πει στις πολυεθνικές εταιρείες ότι κάντε ιδιαίτερες τιμές στην Ελλάδα. Γνωρίζουν τα συστήματα τριγωνικής διακίνησης που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι όπου θέλουν και είναι πολύ δύσκολο να λάβει κανείς μέτρα εναντίον των. Το πρόβλημα είναι τα καρτέλ. Το πρόβλημα είναι η αυστηρή έλεγχη. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ 7 μηνών έχω κάνει έλεγχο στη φέτα pop και είδα ότι εάν χρησιμοποιείται η ακριβής ποσότητα γάλακτος και η ποιότητα του γάλακτος που χρησιμοποιείται, τότε το υπερκέρδος είναι 50%. Δηλαδή η φέτα pop στοιχίζει 8 με 9 ευρώ και πουλιέται 16 με 17 ευρώ. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πολεμήσει ο Μητσοτάκης. Αυτά πρέπει να πολεμήσει, όπως και την τεράστια διαφορά τιμής μεταξύ του χωραφιού και του ραφιού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 300% διαφορά. Τι έχει κάνει για αυτό το θέμα. Αυτά θα προωθήσουν οι πατριώτες. Ήδη εγώ έκανα μόνος μου έλεγχο και είδα τα πράγματα. Πήγε ο Μητσοτάκης τώρα και δεν ξέρει αν είναι 1 κιλό ή μισό κιλό ή 400 γραμμάτια η τιμή την οποία μας είπε. Και 6, εγώ 8. Έχω χρόνια στα σύνορα, γνωρίζω τα προβλήματα των αγροτών, γνωρίζω τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε αυτά τα θέματα με τη βοήθεια των Ελλήνων. Και τα καύσιμα, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα μεγάλο θέμα για τον Έλληνα πολίτη. Τα καύσιμα, η τιμή των καυσίμων. Και ρωτώ και εσάς, γιατί τα καύσιμα πρέπει να έχουν τέτοια επιβάρυνση στην Ελλάδα, στον αγρότη. Για ποιο λόγο. Έχουν στην Ευρώπη τέτοια επιβάρυνση. Γιατί εμείς πρέπει να έχουμε υπερβολική επιβάρυνση και τεράστια τέλη υπέρ του δημοσίου στα καύσιμα και να μην έχουμε ειδικές τιμές στους αγρότες μας. Εδώ πληρώνουμε πιο ακριβά καύσιμα από την Κύπρο που παίρνει από εμάς, κύριε Φιετζόγλου. Δηλαδή, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοπορία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδική τιμή στα καύσιμα και αν θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα εγώ μια ειδική τιμή ακόμα φθηνότερη στις περιοχές γύρω από τα σύνορα και στα νησιά που λόγω της μεταφοράς υπάρχει ακριβότερη τιμή. Διότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο να υπάρχει φθηνότερη τιμή στην Αθήνα στα καύσιμα από ότι στη Φλόρινα ή στα Σφακιά. Για την τιμή στα Σφακιά μη λέτε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Μη λέτε τίποτα. Είναι φωτιά πραγματικά. Φωτιά πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, 2-3 λεπτάκια έχουμε ακόμα και θα θέλαμε ένα σχολείο σας για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Είδαμε και την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Βλέπουμε τον αναβρασμό γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα έτσι γρήγορο σχολείο σας και για αυτά. Κατηγορώ τον Μητσοτάκη γιατί δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Τον κατηγορώ γιατί δεν ανακηρύσσει τη δική μας ΑΟΣ, αλλά φοβάται να την καταγράψει και να τη χαρτογραφήσει και να τη στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον κατηγορώ γιατί κάνει υποχωρήσεις κάτω από το τραπέζι. Τον κατηγορώ γιατί ανέχεται τον τουρκικό προξενείο το οποίο οργιάζει στην Θράκη μας.
Τον κατηγορώ γιατί ανέχεται το ράμα να μας ξεφτιλίζει. Τον κατηγορώ διότι δεν διέλυσε τη συνθήκη των προσπών από τότε που ανέλαβε. Απέφυγε όμως τις τελευταίες μέρες κάποιες προειδοποιήσεις. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και η Κρήτη έχει συνεισφέρει πάρα πολύ ώστε η Μακεδονία να γίνει ελληνική. Και στο μακεδονικό αγώνα και αργότερα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο που την απελευθέρωσε. Εντάξει, είδαμε πάντως κάποιες προειδοποιήσεις και από πλευράς κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη γείτονα χώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Το είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Προειδοποιήσεις τώρα κατόπιν εορτής ή προειδοποιήσεις. Τελικά τι κάνουμε. Παρακαλούμε εμείς τώρα να τηρηθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή μας καβαλήσανε οι Σκοπιανοί, οι οποίοι, στους οποίους ο προηγούμενος ο Τσίπρας έδωσε εθνικότητα, έδωσε γλώσσα. Ποια γλώσσα μακεδονική, ποια εθνικότητα μακεδονική. Σλάβοι είναι οι άνθρωποι, τα είπε ο Γκλιγόροφ και ήρθαν στη Μακεδονία το 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Σλάβοι, Αιγύπτιοι και Αλβανοί. Και τους κάναμε Μακεδόνες. Δεν τρεπόμαστε. Δώσαμε την ιστορία μας, δώσαμε την τιμή μας, δώσαμε τη Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς. Ντροπή μας. Και ντροπή και του Τσίπα, και ντροπή και του Μητσοτάκη, και ντροπή και του Κασελάκη, ο οποίος τώρα τα μασάει. Δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει τι λέει. Και του δικού σας του Ανδρουλάκη, ο οποίος το μόνο το οποίο απασχολεί είναι γιατί τον παίρνανε φωτογραφίες. Τους πήρατε παρομάζωμα όλους, κύριε Πρόεδρε. Δεν αφήσατε κανένα. Για τον Βελόπουλο, για τον Κυριακό Βελόπουλο. Για τον κύριο, ακούσαμε ναι, για τον κύριο Βελόπουλο δεν σχολιάσατε. Μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε για το δημογραφικό. Και μόνο κύριος... εμείς πληρώναμε 50.000 δραχμές κάθε μήνα για το τρίτο παιδί και 75.000 για το τέταρτο παιδί. Τα ξέρουμε τα προβλήματα. Έχουμε δουλέψει 60 χρόνια σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν είμαστε χαρτογιακάδες. Είμαστε στο χωράφι δίπλα στον κόσμο και ξέρουμε τα προβλήματά του και ξέρουμε να τα λύσουμε. Και κάτι άλλο. Δεν μπορεί κανείς να μας εκβιάσει. Δεν μπορεί κανείς να μας πιέσει. Δεν έχουμε καμιά σχέση με κανέναν ολιγάρχη, είτε Έλληνα είτε ξένο. Καμία σχέση με ξένη κυβέρνηση. Δεν έχουμε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Και κάτι άλλο. Δεν έχουμε και ανώμαλες σεξουαλικές σχέσεις. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την απόκρισή σας. Καλή συνέχεια και καλό αγώνα. Καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην Κρήτη. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα στην Βεντογιάννα Κρήτη, την γενέθλια του ελευθερωτή της Ελλάδος μας, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια.